Είναι πολύ σημαντικό που προσήλθαμε εδώ στην Αθήνα το λίκνο του πολιτισμού με τις αξίες που διέπουν την Ευρώπη για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών μας. Το θέμα της ασφάλειας πρωτίστως θα πρέπει να υποστηρίξουμε την συνολική μας στρατηγική εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα τις σχέσεις μας με την Αφρική, την κοντινή αυτή Ήπειρο, όπου θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη που αποτελεί πρόκριμα για την ειρήνη και επίσης να υπάρξει μια εξισορρόπηση μέσα στα πλαίσια των δημογραφικών ανισοτήτων με την Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την Αφρικανική Ήπειρο. Διατρανώνουμε τη θέλησή μας να υποστηρίξουμε την αλληλεγγύη ως προς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, που είναι τα κοινά μας σύνορα με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, πιστεύουμε στις καταμερισμένες ευθύνες όταν πρέπει να δεχτούμε πρόσφυγες στα εδάφη μας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με ανισότητα και ανισομέρεια, αλλά με αλληλέγγυο τρόπο και με μια ίση και δίκαιη κατανομή. Ασφάλεια. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος που μας απασχολεί μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής μας και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τα αίτια της κακοδαιμονίας ως προς την ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει οι πολίτες να βλέπουν το μέλλον με ελπίδα, ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι βλέπουν ότι η Ευρώπη δεν τους δίνει προοπτικές για απασχόληση, ποιοτική απασχόληση. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις δραστηριότητές μας στην καινοτομία, στη δυνατότητα επενδύσεων και σε μια πολιτική επενδύσεων που θα οδηγήσει σε απασχόληση και ανάπτυξη. Θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών, γιατί μπορούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αυτή η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη και χαίρομαι γιατί θα πάρουμε τη σκυτάλη στη Λισαβόνα για την επόμενη συνάντηση. Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα των λαών της Ευρώπης και θα θέλαμε να τους συμπεριλάβουμε όλους. Αυτές είναι οι προκλήσεις μας. Είναι η πρόκληση ολόκληρης Ευρώπης και όχι των επιμέρους περιφερειών. Βλέπουμε την Ευρώπη ως ολότητα. Ευχαριστούμε, Αλέξη, για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ευχαριστώ, Αντώνιο. Ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Γιώσεφ. Thank you very much, Prime Minister.